και την πολιτική που πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα σαν συνδικάτο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ασκείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια πολιτική η οποία έρχεται από μακριά από την προηγούμενη πενταετία και συνεχίζεται πιο σκληρή. Πράγματι, οι μνημονιακές δεσμεύσεις που υπογράφησαν και ψηφίστηκαν τον Αύγουστο του 2015 είναι το πιο απεχθές από τα τρία μνημόνια και το πιο σκληρό, διότι έρχεται να χτίσει πάνω στα προηγούμενα. Και θέλω να πω ότι καλό είναι η Ομοσπονδία να τονίζει, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το πώς θα οργανώσουμε τον αγώνα μας, το ότι έχει και μια τεράστια κοινοβουλευτική στήριξη της προηγούμενης περίοδους με 5 κόμματα, τα οποία υλοποιούν η σημερινή κυβέρνηση. Για να κατονίσουμε λίγο και την ανάγκη την οποία υπάρχει για να γιγαντώσουμε και τις δράσεις μας και τις παρεμβάσεις του εργαζόμενους. Η στόχευση ήταν συγκεκριμένη. Υπήρξε πολιτική στόχευση του να κατονοήσει η ελληνική κοινωνία ότι τα μνημόνια είναι μονόδρομος. Το ότι αυτή η πολιτική η οποία μόνο πρέπει να ασκείται είναι η μόνο ό,τι προβλέπονται στη διαδικασία του μνημονίου. Και να γίνει συνείδηση στην πλειοψηφία των Ελλήνων ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να υπηρετηθούν πιστά τα μνημόνια και ότι εάν υπάρξουν προοπτικές χαλάρωσης θα είναι εφόσον υλοποιηθεί το σύνολο των μέτρων. Αυτή η κατά την προσωπική μου άποψη και προσωπική επίθεση μνημονιακή έρχεται να βγάλει έξω τη μεγαλειώδη την περίοδο που αναπτύχθηκε νίκη της ελληνικής κοινωνίας με το δημοψήφισμα και το τεράστιο 63% που δόθηκε ότι ο ελληνικός λαός είναι απέναντι σε μνημονιακές πολιτικές. Το λέω αυτό γιατί η παρακαταθήκη που πρέπει να κινεί τους αγώνες μας στην πορεία που έχουμε μπροστά μας είναι η μεγαλειώδης ανάδειξη του 63% μέσα από το συγκεκριμένο δημοψήφισμα και είναι παρακαταθήκη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Η κατάσταση σήμερα είναι μια μεγάλη επίθεση στο σύνολο του κοινωνικού κράτους και των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι μια επίθεση που δεν έχει όριο, το βλέπουμε καθημερινά να εξελίσσεται και είναι μια επίθεση η οποία το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα πρέπει να πάρουν σοβαρές πρωτοβουλίες για να τις ανατρέψουν. Θεωρώ ότι το κυρίαρχο κομμάτι αυτής της στιγμής που έχουμε μπροστά μας είναι η τεράστια αλλαγή η οποία συντελείται στο ασφαλιστικό. Είναι μια αλλαγή η οποία επί της ουσίας καταργεί το ασφαλιστικό έτσι όπως το ξέραμε και ουσιαστικά οδηγεί στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Πλέον δεν θα μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, αλλά θα μιλάμε για μια επιδοματική πολιτική η οποία θα καθορίζεται συστηματικά από τις ίδιες παρεμβάσεις του κράτους. Και ο στόχος είναι όσο θα προχωράει ο χρόνος, η μείωση των συντάξεων, η αύξηση των εισφορών, ώστε να φτάσουμε σε βάθος χρόνου ο μισθός και η σύνταξη να είναι το ίδιο πράγμα. Ένα επίδομα το οποίο δεν θα μπορούν να ζήσουν η πλειοψηφία των πολιτών που θα βρίσκονται στη χώρα. Και θεωρούμε ότι η χθεσινή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, επειδή ακριβώς είχε αυτή τη συγκεκριμένη στόχευση, είχε και μια μαζική κινητοποίηση από φορείς. Και θεωρώ ότι ήταν μια αξιοπρεπής απεργιακή κινητοποίηση, η οποία για πρώτη φορά μετά τις εκλογές του Γενάρη και του Σεπτέμβρη ανέδειξε το ζήτημα της κοινωνικής αντίστασης απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι με το ασφαλιστικό το οποίο συσπήρωσε και το είδαμε και μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις τους εργαζόμενους οι οποίοι θέλανε μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσουν ένα μήνυμα το ότι δεν περνάνε αυτές οι πολιτικές. Πολιτικές που ουσιαστικά οδηγούν από 5 έως 17 χρόνια αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και οδηγούν σε μεγάλο αριθμό πολιτών τη μείωση των συντάξεων πάνω από 30%. Αυτό λοιπόν, κατά την άποψή μας, είναι μια σημαντική, αν θέλετε, παρέμβαση που
εφαρμόζουν μνημονιακά με τους συγκεκριμένους στόχους. Η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση, κατά την άποψή μας, είναι η διαδικασία των κόκκινων δανείων. Και θεωρώ ότι πρέπει στην Ομοσπονδία να το αναδείξουμε το θέμα αυτό περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα οποία προωθούνται αφήνουν επί της ουσίας ένα στους τρεις δανειολήπτες έξω από τη διαδικασία της κάλυψης. Μέχρι στιγμής, γιατί μπορεί αυτό το πράγμα μέχρι τη διαδικασία του κλεισίματος να αυξηθεί. Και θέλω να θυμίσω εδώ πέρα ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτών των πολιτών είναι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα μπει στη διαδικασία του πληστηριασμού των πρώτων κατοικιών. Μιλάμε για ένα, τα κόκκινα δάνεια στα 105 δις, το οποίο πάνω από το 50% είναι δάνεια τα οποία έχουν δοθεί στην πρώτη κατοικία. Άρα, κατά την άποψή μας, πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος αγώνας με το αίτημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα συνδικάτα πρέπει να πάρουν ενεργό ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Και να πάρουμε και πρωτοβουλίες στους χώρους δουλειάς, να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων, εκτιμώ ότι και η ΑΔΔ κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να σταματήσουμε τέτοιες πολιτικές όποτε προκύψουν στο βάθος του χρόνου. Είναι ένα σημαντικό που θα συσπυρώσει, που θα φέρει τους εργαζόμενους μαζί με όλους τους πολίτες να δίνουμε μάχη με ένα συγκεκριμένο στόχο. Να μην περάσει κανένα σπίτι, κανενός πολίτη στα χέρια των funds και αυτά τα οποία σχεδιάζει η Τρόικα και εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι δεδομένο ότι αυτό θα αποτελέσει, αν θέλετε, και ένα πολύ καλό δέσιμο των συνδικάτων με τους πολίτες. Το είδαμε και στη διαδικασία του ρεύματος και των επιτροπών αγώνων που γίνανε για να μην κόβονται τα ρεύματα στα σπίτια. Θεωρώ ότι χρειάζεται να το επαναδιατυπώσουμε μαζί με τους τοπικούς φορείς, τις λαϊκές επιτροπές αγώνα, να δημιουργηθούν τέτοιες παρεμβάσεις, τέτοιες επιτροπές στο σύνολο των παρεμβάσεων το οποίο έχει να κάνει η Ομοσπονδία μπροστά. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει και μια πρόταση προς την ΑΔΔ να μπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, να αποτελέσει στο διοικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας, της Συνομοσπονδίας, το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια. Όσον αφορά τα δικά μας ζητήματα, αυτή τη στιγμή η υγεία βρίσκεται κανένα όψη μου πέρα από τα όρια του blackout. Θα έλεγα, χωρίς να φανώ υπερβολικός, ότι αρκετά κομμάτια του χώρου βρίσκονται στη διαδικασία του να ψυχολαγούν. Το διαπιστώσαμε ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία με τις περιοδίες που έγινε της Ομοσπονδίας. Το διαπιστώνουμε και στα νοσοκομεία της Αθήνας. Είναι τεράστιο το ζήτημα με τη χρηματοδότηση. Κατά την άποψή μου, θα είναι το ζήτημα το οποίο στην επόμενη περίοδο μπροστά θα οδηγήσει σε συρρυκνώση λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων. Δεν είναι τυχαίο το ότι σχεδιάζονται να περάσουμε σε νέους στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, σύμφωνα και με την ενημέρωση που μας κάνανε, για νέους οργανισμούς που θα είναι ενιαίοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά από την πίσω πόρτα θα μιλήσουμε για κλείσιμο ενός από τα δύο νοσοκομεία με βάση και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τη χρηματοδότηση. Το δεύτερο σημαντικό είναι τη διαδικασία της υποστελέχωσης. Η διαδικασία της υποστελέχωσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, το 9 μήνο αυτό, έχουν αποχωρήσει από το χώρο της υγείας 2.170 υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, ιατρικής και λοιπού προσωπικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προσλήψεις οποίες έρχονται μπροστά, ουσιαστικά ούτε τις αποχωρήσεις του 2015 θα καλύψουν, και αν το ασφαλιστικό καταλήξει εκεί που θα καταλήξει, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και κύμα αποχωρήσεων το 2016 που ουσιαστικά θα επιτείνει το κενό το οποίο υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι ξεκάθαρο το ότι η στόχευσή τους είναι να συνεχιστεί η υποστελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων, διότι είναι σε κατεύθυνση επιλογής πολιτικής του να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας. Και δεν είναι τυχαίο, κατά την άποψή μας, και το ζήτημα της εξαθλίωσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θεωρητικά είναι και ο πυλώνας, ήταν ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει εσύ χωρίς να υπάρξει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι πολιτικές που ακολούθηκαν την προηγούμενη περίοδο που οδηγήσανε σε αυτή τη στιγμή στο 40% των δομών, το διαπιστώσαμε με τις απολύσεις γιατρών, με τις συρρυκνώσεις των τμήματων. Ήδη αυτή τη στιγμή από το 2015 υλοποιείται πρόγραμμα στο ΙΚΑ,
το οποίο περιφερειακές μονάδες και πολυατρία ουσιαστικά τα καταργεί και τα κλείνει και αφήνει σε δήμους εκεί που υπήρχαν 7 και 6 υποκαταστήματα μεγάλους δήμους της Αττικής, μιλάει για ένα κεντρικό υποκατάστημα υποστελεχωμένο και με λιγότερες ειδικότητες. Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει ο μεγάλος κερδοφόρος χώρος πρωτοβάθμιας για τους ιδιώτες και θα δοθεί με συνέχιση της πολιτικής της συρρήγνωσης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και εκτιμώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πάνε και τα κέντρα υγείας, θα συνεχιστεί η πολιτική της συρρήγνωσης. Μεγάλη κουβέντα στους συναδέλφους, στις γενικές συνελεύσεις υπήρξε για το ζήτημα του μισθολογίου, το οποίο πράγματι, από ό,τι φαίνεται, και να υπάρξουν οι υποτιθέμενες, οποίες λέει, αυξήσεις σε αυτούς που πιθανόν να είναι παγωμένοι λόγω της εφαρμογής του προηγούμενου μισθολογίου, συνολικά το μισθολόγιο σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών, διότι επί της ουσίας θα μείνει μεγάλος αριθμός εργαζομένων παγωμένος και σταθεροποιημένος σε κλιμάκια καταληκτικά, τα οποία επί της ουσίας δεν θα έχει ή θα περιμένει μέσω της προσωπικής διαφοράς να ολοκληρώσει τη θητεία του και να μην παίρνει τις αυξήσεις τις οποίες έπρεπε να πάρει. Αυτό, κατά την άποψή μας, θα αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων και πιστεύω σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας. Να αναδείξουμε το ζήτημα του μισθολογίου. Κατά την άποψή μας, θα έρθει στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι υπάρχει η μνημονιακή δέσμευση για 1/1/2016. Αλλά θα φανεί και στην πράξη η διαδικασία η οποία σας ανέφερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν μπήκε εισηγητικά από τον Πρόεδρο, το ζήτημα της αξιολόγησης, γιατί θεωρώ. Ίσως δεν το άκουσα εγώ. Το ζήτημα της αξιολόγησης όσον αφορά το ότι από ό,τι διαφαίνεται θα έχει μία προσπάθεια να ενταχθεί μέσα σε μνημονιακές δεσμεύσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την προηλυμένη απόφαση της κινητικότητας που έχει πλέον μπει για τα καλά για τον χώρο του δημοσίου. Άρα είναι ζητήματα τα οποία ανοίγονται μπροστά, είναι ζητήματα τα οποία οι εργαζόμενοι είναι σε έναν αναβρασμό, δείχνουν ενδιαφέρον να κινηθούν και εκτιμώ ότι χρόνο με το χρόνο φεύγει από τη διαδικασία της απογοήτευσης και της λογικής ότι δεν αλλάζει τίποτα και με τις κουβέντα και με τις συζητήσεις εκτιμούμε ότι παίρνει μια αγωνιστική κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι και το ζήτημα το ΒΑΕ θεωρώ ότι μπροστά και στο νέο ασφαλιστικό το οποίο ανοίγεται, έχοντας και μία πρόταση ομοσπονδία πριν από μία διετία, πιστεύω ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, διότι είναι ανεπίκαιρη πλέον με βάση τις νέες ασφαλιστικές διαδικασίες οι οποίες θα προκύψουν μέσα από την ψήφιση του μισθολογίου, του ασφαλιστικού. Άρα, κατά την άποψή μου, πρέπει η εκτελεστική να δει από ξανά το πώς θα αποτυπωθεί το αίτημά μας για τα ΒΑΕ σύμφωνα με τη νέα κατάσταση η οποία ανοίγεται μπροστά. Θέλω να πω ότι η επίθεση πέρα από το χώρο που ζούμε και τα λοιπά φτάνει και συνολικά στη διαδικασία του εισοδήματος. Κληρώσαμε όλοι τον έμφυα, την πρώτη δόση. Αισθανόμαστε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, διότι υπάρχει μνημονιακή δέσμευση. Είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί η φορολογία για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, γιατί φαίνεται ότι η πρόθεση της Τρόικας, αυτό φάνηκε και στη διαδικασία της αύξησης των εισφορών, για να μπει χρήμα στα δημόσια ταμεία, όταν την προηγούμενη περίοδο μειωθήκανε οι ασφαλιστικές κρατήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της θέσης εργασίας και αποτύπτει στην πράξη ότι αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας και ουσιαστικά τα χρήματα παρέμειναν στους εργοδότες σαν κερδός, έτσι, που θα έβαζε να δει στα ασφαλιστικά ταμεία, ήταν η άρνηση του να αλλάξει αυτό το καθεστώς, συνεχίζοντας ένα δις το χρόνο μέσα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών να το επικαρπώνονται οι εργοδότες. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξει, το διαπιστώνουμε και με τη διαδικασία της αλληλεγγύης πλέον που ενσωματώνεται και μένει πάγια στους μισθούς των εργαζομένων, αλλά και από την αύξηση κατά την άποψή μας με την κατάργηση του αφορολόγητου, για το 2016 θα υπάρξει αυξημένη φορολόγηση των πολιτών. Εκτιμώ ότι η προμετωπίδα της Ομοσπονδίας, το οποίο πρέπει να είναι παντού σε ανακοινώσεις, είναι ότι ο αγώνας που κάνουμε είναι να μην κλείσει ούτε ένα τμήμα στα δημόσια νοσοκομεία, ούτε ένα νοσοκομείο, ούτε ένα κέντρο υγείας, ούτε μία μονάδα παιδί.
και να διεκδικήσουμε να δώσουμε τη μάχη για να υπάρξει ανάπτυξη των υπηρεσιών με την αύξηση των κλινικών, των οργανικών θέσεων, διότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ζήτημα πρέπει να ανοίξουμε και σαν Ομοσπονδία είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και οργανισμών της περίοδου του Λοβέρδου, οι οποίοι έχουν μειώσει 10.000 κλίνες και 835 τμήματα, και θεωρώ ότι πρέπει να επαναφέρουμε στο προσκήνιο αγωνιστικά και διεκδικητικά τους νέους οργανισμούς που να περιλαμβάνουν την επαναδιατύπωση, να επαναφέρουν στο προσκήνιο τις όλες περικοπές και των κλινών αλλά και των οργανικών θέσεων. Όσον αφορά το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, θεωρώ ότι πέρα από τον χώρο της υγείας, οι ιδιωτικοποιήσεις είναι μέσα στο πρόσωπο των μνημονιακών δεσμεύσεων. Βλέπετε, ξεπαγώνει το ελληνικό. Ήδη υπογράφηκε το ζήτημα με τα 14 αεροδρόμια, που δείχνει, αν θέλετε, την διαδικασία πλέον ότι η πώληση των στοιχείων της χώρας που έχουν χαρακτήρα εξάπλωσης με σημαντικό βαθμό, και όταν η ίδια η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι μέχρι το 2020 από τις μνημονιακές δεσμεύσεις 50 δισεκατομμύρια δημόσιας περιουσίας πρέπει να έχουν πουληθεί, καταλαβαίνει τι πόγκρουμ έχει να γίνει με τις δημόσιες δομές στο σύνολο της χώρας, και θεωρώ ότι και σαν εργαζόμενο αλλά και σαν πολίτη σε αυτή τη χώρα πρέπει αυτό το πράγμα ο αγώνας ενέδειξης ιδιωτικοποίησης, και θεωρώ ότι και τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, κατεύθυνση Ομοσπονδίας, όπου ανοίγονται τέτοια θέματα, όπως είναι τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά, όπως το ζήτημα του ελληνικού, να πάρει πρωτοβουλίες του να συμμετέχουν στους αγώνες των τοπικών κοινωνιών στο να ακυρώσουμε την πράξη της μνημονιακής πολιτικής. Πρέπει να είναι ένα κάλεσμα της Ομοσπονδίας στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στις επιτροπές αγώνα που έχουν δημιουργηθεί, εκεί όπου ανοίγονται και ιδιωτικοποιούνται περιουσιακά στοιχεία του κράτους, να ανοίγει κουβέντα δράσης της κοινωνίας. Θεωρώ ότι υπήρχε μια έλλειψη στην εισήγηση πάρα πολύ σημαντική. Είναι το ζήτημα του προσφυγικού. Θεωρώ ότι σαν Ομοσπονδία, πέρα από τη διαδικασία ενός ψηφίσματος, το οποίο πρέπει να βγάλουμε, με τη διαδικασία και θεωρώ και με τα χαρακτηριστικά το οποίο είχε βάλει και η Λέτα στην συζήτηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία, ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα του φράκτη και το ζήτημα των ροών των προσφυγικών, είναι το ζήτημα το ποιος το δημιουργεί, για να δώσουμε και μια, αν θέλετε, πολιτική παρέμβαση με την ανακοίνωση Ομοσπονδίας και να ζητήσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα αίτημα για την ασφαλή δίωδο των ανθρώπων, ώστε να μην πνίγονται, γιατί δεν είναι μόνο να πέσει ο φράκτης, και ο φράκτης να πέσει, πάλι στον Εύρο θα πνίγονται ή θα ακροτηριάζονται οι πρόσφυγες μέσα από τα ναρκοπαίδια. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε και να είναι έτοιμα, το οποίο κανένα σήμερα πρέπει να είναι και κυρίαρχο και της ΑΔΕΔΗ, την ασφαλή δίωδο όλων των ανθρώπων, για να μην θρυνούμε ξανά εικόνες σαν και αυτές με το παιδάκι, οι οποίες μένουν χαραγμένες στη μνήμη όσων τις είδαμε. Θεωρώ ότι τέτοια πράγματα σαν Ομοσπονδία πρέπει να βγούμε επιθετικά. Και Πρόεδρε, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα κάλεσμα της Ομοσπονδίας σε συνεννόηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας στα νησιά και σε συνεννόηση και με το δυνατότητα να μας δοθεί από το Υπουργείο, να κάνουμε κάλεσμα να συγκροτηθούν επιτροπές από εργαζόμενους και με την κάλυψη της Ομοσπονδίας στην οικονομική, όπου μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα νησιά αυτή τη στιγμή που στενάζουν, διότι ο χειμώνας θα συνεχίσει να παίρνει διαρροή και τα δημόσια νοσοκομεία καταραίουν. Πιστεύω ότι εθελοντική αποστολή εργαζομένων με μία διαδικασία, με ένα κάλεσμα. Όπου... και η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα και μόνο να προσλάβει το υπουργικό προσωπικό έστω. Εντάξει. Εγώ... δεν θα κάνουμε εθελοντισμό, θα κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή, α πούμε, να πάμε να σοκοπήσουμε τέλο στο άλλο. Εγώ λέω. Εντάξει. Αλλά η κυβέρνηση αύριο, αν θέλει, προσλαμβάνει με διαδικασίε κατεπίβοντο. Λέω. Με υπουργικό προσωπικό έστω. Λέω, λέω λοιπόν. Ναι. Λέω λοιπόν, εγώ πέρα από τη διαδικασία αυτό που είναι επιλογή τη κυβέρνηση, άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα αυτή τη στιγμή, και αν μπορούσαμε σε διαδικασία, εάν υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν και θέλουν να μετακινηθούν να στηρίξουν μια διαπροσπάθεια που γίνει στα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας, να είναι στην κατεύθυνση της Ομοσπονδίας. Το εκτιμάμε και το βλέπουμε. Πέρα από τη διαδικασία των προσλήψεων που είναι υποχρεωμένη να κάνει η διαδικασία της κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα. Για
Μου κάνει εντύπωση που ο Φλούδα σκέφτεται. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στη διαδικασία, πέρα από όλα αυτά τα πράγματα. Κάτω να το σκέψει θέλει και αυτό. Όσον αφορά το ζήτημα του προγράμματος δράσης. Καταρχήν να κάνουμε μια εκτίμηση. Εγώ ήμουν στη συγκέντρωση. Και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Δεν ήταν 500 άτομα. Η προσυγκέντρωση. Και τώρα, επειδή είμαστε μεταξύ μας, να μοιραστούμε και να μάλιστα μπορούμε να αναφέρουμε και από κάθε σωματείο τι υπήρχε. Και την ώρα έφυγε και έστερια στην Ομόνια και είχαμε προσμίξει, ήταν 500. Εντάξει. Λοιπόν. Μην τη μετράσει κάποια συγκεκριμένη. Τάσο, δεν διέκοψα κανένα. Είναι, η εκτίμησή μου είναι σε αυτή τη διαδικασία ότι η συγκέντρωση δεν είχε 500 άτομα. Ούτε στην Ομόνια πόσο είχε πια στρίβαμε πάνω στη στάδια. Ούτε στην πορεία είχε. Ούτε στην πορεία είχε 500 άτομα. Δεν είναι όμως το μέτρο αυτό. Συνάδελφοι, δεν είναι το μέτρο αυτό πράγμα. Εγώ το είπα. Το ζήτημα που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι σε μια μεγάλη κινητοποίηση, η οποία πράγματι είχε κόσμο. Εγώ κάθισα και είδα στο Σύνταγμα μεγάλα μπλόκα, ειδικά ελευθερών επαγγελματιών, δηλαδή υπήρχε μπλόκα από την ΠΟΕΟΤΑ, η ΟΛΜΕΙ, υπήρχαν μπλόκα και πολιτικά και πολιτικών φορέων. Το λέω αυτό διότι, κατά την άποψή μας, χρειάζεται περισσότερος αγώνας για την παρουσία των εργαζομένων στις διαδικασίες των κινητοποιήσεων και των δράσεων. Φαίνεται ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο με τα αποδεδομένα σωματεία και σαν ομοσπονδία για να αναδείξουμε τα ζητήματα της υγείας. Πώς κάνουμε τον Παναγιώτη, συγγνώμη, πώς κάνουμε τον Παναγιώτη, λοιπόν, εκτίμηση του καθενός τώρα, πες τα άποψή σου, 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 πες. Πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτή τη διαδικασία μπαίνουν καθήκοντα. Κατά την άποψή μου, μια κινητοποίηση μετά από 15 μέρες, με βάση αυτά τα οποία αναφέραμε μόλις σε επίπεδο της βαρύτητας του χώρου της υγείας, θεωρώ ότι δεν θα έχει τα πολιτήματα τα οποία πρέπει να πάρουμε και να έχουμε μπροστά μας. Τι θέλω να πω με αυτό. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι η υγεία θα είναι το κυρίαρχο κομμάτι και της επίθεσης μνημονιακής στην περίοδο 2016, αλλά ομολογούμε όλοι ότι θα έγινε σε μια διαδικασία blackout ήδη σαν χώρος. Για το blackout αυτό, κατά άποψή μου, την υπόθεση της υγείας πρέπει να την πάρουν στα χέρια τους η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε, κατά το ζητούμενο, να έχει τα χαρακτηριστικά μιας πανεργατικής κινητοποίησης από το σύλλογο των συνδικάτων και των φορέων με το ζήτημα της υγείας. Διότι αυτή τη στιγμή η επίθεση και η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων έτσι όπως υφίσταται από τις μνημονιακές πολιτικές ουσιαστικά προχωράει σε κατάρρευση. Και πρέπει από την ΑΔΔ, τη ΓΕΣΕ, τους εμπορευτοβιοτέχνες, τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, οι Δήμοι, οι Λαϊκές Επιτροπές, όλη η κοινωνία να πάρει στα χέρια της το ζήτημα του αγώνα για την υγεία. Και το καθήκον που έχουμε εμείς σαν Ομοσπονδία και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες του χώρου, της ΟΕΝΓΕ, των γιατρών του παιδί, του προσωπικού του παιδί, να ανδείξουμε το ζήτημα και να κάνουμε μια μεγάλη πανεργατική κινητοποίηση με θέμα αναφορά στην υγεία. Γιατί έτσι πραγματικά θα δώσουμε και μέσα σε αυτό θα μπουν και το ζήτημα της χρηματοδότησης και το ζήτημα της υποστελέχωσης και να γίνει κυρίαρχο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σε Γενικό Συμβούλιο, να το ετοιμάσουμε, να πάρουμε τις πρωτοβουλίες αυτές, να κάνουμε καλέσματα, να ζητήσουμε από την ΑΔΔ και την ΓΕΣΕΕ και την ΓΕΣΕΒΕ. Και αν θυμάται ο Πρόεδρος, πριν από 4 χρόνια είχαμε ανοίξει μια τέτοια διαδικασία, έγινε στα γραφεία της ΑΔΔ με το σύνολο και υπήρχε ένα συλλαλητήριο για την υγεία, απογεματινό για τη διαδικασία αυτή, και για την άποψή μας να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας πανεργατικής διαδικασίας. Διότι πέρα μέσα από τη διαδικασία του μηνύματος πρέπει να δώσουμε το ζήτημα της ρήξης και της σύγκρουσης. Και αυτό πρέπει μαζί με τα συνδικάτα να γίνει και εικόνα και δράση της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να συγκρουστεί με τις μνημονιακές πολιτικές μαζί με τα συνδικάτα για να τις ανατρέψει. Δεν θα μπορέσει, κατά την προσωπική μας άποψη, να το λύσει μόνο η Ομοσπονδία με μια διαδικασία κινητοποίησης. Πρέπει να ανοίξει ο αγώνας σε όλη την κοινωνία.
Όπως, κατά άποψή μας, η πρόταση του ασφαλιστικού είναι μια διαδικασία, όπως φάνηκε, που έχει τα χαρακτηριστικά της πανεργατικής κινητοποίησης. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε στην πανεργατική κινητοποίηση, η οποία η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ θα προτείνει κατά διαδικασία τη ψήφιση του, ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε σε αυτό το διάστημα, καταρχήν πρέπει να ανοίξουμε τα ζητήματα με στοχευμένες δράσεις. Θυμάστε ότι είχαμε ανοίξει προγράμματα δράσης με στοχευμένες δράσεις στα νοσοκομεία τα περιφερειακά στην Αθήνα, με διήμερα δράσεων, να οργανώσουμε συλλαλητήρια και τοπικές συσκέψεις με τους φορείς για τα προβλήματα των περιφερειακών νοσοκομείων και να ετοιμάσουμε μια ολόκληρη μεγάλη κινητοποίηση που και η κοινωνία να είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Μάλιστα, Πρόεδρε, για το ζήτημα του ΒΑΕ, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει μια καμπάνια και με ηχητικό μήνυμα, αλλά και με μια ανακοίνωση την οποία πρέπει να έχουμε στα νοσοκομεία και να την μοιράζουμε, που να αναδεικνύουμε ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, γιατί η κοινωνία, κατά την άποψή μου, μπορεί και να μην το ξέρει, αλλά να πάρει μια χαρακτηριστικά καμπάνια, ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ εσύ ανέφερε στον ιδιωτικό τομέα είναι στα ΒΑΕ, το δημόσιο δεν είναι στα ΒΑΕ. Και να γίνει και γνώστη η κοινωνία ότι ο αγώνας είναι ένας αγώνας που πρέπει να πάρει χαρακτηριστικά καμπάνια για να δεχθεί το ζήτημα αυτό, μαζί και με τις πανεργάσεις τις οποίες χρειάζονται. Εγώ λοιπόν, με βάση αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κυριαρχεί μπροστά είναι η μάχη που δίνεται σε κεντρικό επίπεδο για το ασφαλιστικό και για τα ζητήματα των προαπαιτουμένων της μάχης την οποία δίνει αυτή τη στιγμή το συνεργαστικό κίνημα. Θεωρώ και κάνουμε μια πρόταση η κινητοποίηση της υγείας να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά, να δοθεί χρόνος για να προετοιμαστεί, να πάρουμε τον χρόνο που απαιτείται για να κάνουμε μια μεγάλη κινητοποίηση πανελλαδικά, δηλαδή την ημέρα της απεργίας στην Αθήνα και στις 52 πόλεις της Ελλάδος θα υπάρχουν κινητοποιήσεις απεργιακές με το σύνολο της κοινωνίας για τα ζητήματα της υγείας και θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος, κατά άποψή μας και να το κουβεντιάσουμε αν είναι, θα πρέπει να είναι στο δεύτερο περίπου δεκαήμερο της νέας χρονιάς, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία του χρόνου να δοθεί η διαδικασία στα συνδικάτα, στους φορείς, να ετοιμάσουν ένα πλαίσιο δράσης, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους και να πάρει χαρακτηριστικά πανελλαδικής κινητοποίησης και δράσης για την υγεία με το σύνολο της κοινωνίας. Εκτιμώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη κινητοποίηση που χρειάζεται. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίοδο αυτό που πρέπει να ανοίξουμε είναι η επίθεση ιδιαίτερα με το ασφαλιστικό και πρέπει να στηρίξουμε την πανεργατική απεργία που θα γίνει μπροστά στην ψήφιση του ασφαλιστικού και με αυτούς τους βηματισμούς η Εκτελεστική Επιτροπή να αξιοδοτηθεί, να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων που κυλιόμενα μαζί με τους πολίτες, με τους εργαζόμενους θα φέρουν πιο κοντά τη μεγάλη κινητοποίηση για την υγεία μέσα από τακτικές παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς και στις τοπικές κοινωνίες. Με ένα σύνθημα αυτό του να υπερασπιστεί η κοινωνία μαζί με τους εργαζόμενους τον εθνικό χαρακτήρα, τον δημόσιο χαρακτήρα της δωρεάν δημόσιας υγείας για όλους. Με αυτή την άποψη και με αυτήν το βηματισμό, με αυτή τη διαδικασία πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και να κάνουμε ζήτημα συγκρουσιακό το ζήτημα της υγείας στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει είναι δράσεις και παρεμβάσεις τέτοιες που να βάζουν, αν θέλετε, επιτακτικά το ζήτημα της ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών. Και αυτές οι μνημονιακές πολιτικές, όπως τοποθετήθηκαν και προηγούμενες συνάδελφοι, δεν αρκεί μόνο το συνδικάτο, αλλά πρέπει να μπει και η κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτιμώ ότι πρέπει να μπούμε. Εμείς, έτσι και αλλιώς, σαν φιλοσοφία και από τις προηγούμενες χρονιές, είχαμε αναδείξει το ζήτημα του μετόπου υπεράσπισης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας. Και θέλω να πω εδώ ότι παρόλο που η Ομοσπονδία στα κείμενά της και στη φρασιολογία της το έβαζε, επί της ουσίας, αν εξαιρέσει μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών σωματεία, σε κανένα άλλο χώρο δουλειάς δεν είχαν πάρθει αυτές οι πρωτοβουλίες για να υπάρξουν αυτές οι κοινές δράσεις. Και όπου υπήρχαν, ήταν πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα. Υπήρχαν κινητοποιήσεις για τη στήριξη των δημοσίων νοσοκομείων με χιλιάδες πολίτες και με πρωτοβουλία των σωματείων των νοσοκομείων για να στηρίξουν τη συγκεκριμένη πολιτική. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Πρέπει να γίνει κτήμα της κοινωνίας ο αγώνας για την πράξη της δημόσιας υγείας και των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και με αυτή την κατεύθυνση να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ένας συνάδελφος είχε πει ότι ο αγώνας είναι μαραθώνιος.
αυτή είναι η διαδικασία της πραγματικότητας. Το εννοώ, το εννοώ. Και ότι αυτή η διαδικασία του χρόνου θα δώσει τη δυνατότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα οργανωμένα με χρόνο να ετοιμάσει μια μεγάλη κινητοποίηση σε κάθε πόλη και με ένα μεγάλο συλλαλητήριο ή απεργιακή κινητοποίηση στην Αθήνα. Απεργιακή κινητοποίηση που να έχει τα χαρακτηριστικά ότι όλη η κοινωνία απεργεί όπως θα απεργήσει για το ασφαλιστικό, απεργεί για τα ζητήματα της υγείας. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η υπηρεσία που πρέπει να προσφέρει η Ομοσπονδία και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Ενδιάμεσα, μαζί με τις Ομοσπονδίες του χώρου, μπορούμε να φτιάχνουμε το κλίμα αυτό και σε περιφερειακό επίπεδο μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, τα συνδικάτα του δημοσίου, τα νομαρχιακά τμήματα, τα εργατικά κέντρα, με όποιον άλλον θέλει, να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Αυτή είναι η πρότασή μας. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πάμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή δεν είναι μια επιλογή κινητοποιήσεων με χαρακτήρα τα οποία πρέπει να αναδεικνύονται σε επίπεδο μόνο ομοσπονδίας, αλλά πρέπει να πάρουν χαρακτηριστικά πανηγειονομικά και αν θέλετε με την κοινωνία δίπλα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κάνουμε και την πρόταση, σε αυτή και ζητάμε να στηριχτεί. Τέλος, θα μου επιτρέψετε να βάλω τρία ζητήματα για το ζήτημα της δουλειάς της Ομοσπονδίας, όπως το βάλαμε στο... 17 το Γενάρη. Αδικείτε τον εαυτό σας. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τον εαυτό σας αδικείτε. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Τον εαυτό σας αδικείτε. Είστε λίγοι. Λοιπόν. Λοιπόν. Σε παρακαλώ τώρα. Εγώ σας παρακαλώ, Πρόεδρε. Μιλάς με τον Αγγελάτη λοιπόν, που με απευθύνεσαι παντού και λες είστε λίγοι. Λοιπόν. Σε διέκοψε κανείς άλλο. Λοιπόν. Το προσωπηθετικό ευγένειες δεν του είστε λίγος ή του είστε λίγοι. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο ζήτημα για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Εμείς, και δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι από εδώ ή οι υπόλοιποι συνάδελφοι, από το Μάιο και μετά, ό,τι κυκλοφορεί στην Ομοσπονδία, είτε λέγεται αφήστε, είτε λέγεται ανακοίνωση, είτε λέγεται δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας, το βλέπουμε στο ίντερνετ. Λοιπόν, παρόλο που εγώ κάθομαι σε ένα γραφειάκι εκεί πέρα, είμαι μάρτυρας φαινομένων να γράφονται κείμενα, να γράφονται αποφάσεις, να γράφονται δελτία, στο δίπλα γραφείο που κάθεται ο πρόεδρος, να το γράφει γραμματέα, να τυπώνεται και να βγαίνει στο ίντερνετ, σαν απόφαση της Ομοσπονδίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν μας τιμάει αυτή η διαδικασία. Καταρχήν προσβάλλει και εμένα προσωπικά, σαν αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και με το θεσμικό ρόλο που μου έχετε αναθέσει μέσα από ένα αναλογικό προεδρείο. Εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο είπαμε ότι είναι αναλογικά τα προεδρεία και είναι αντιπροσωπευτικά και των παρατάξεων και των λειτουργιών, θα πρέπει να το τηρείτε. Εκτός αν είναι για τα μάτια του κόσμου, να το ξέρουμε κι εμείς πώς θα καθορίσουμε τη θέση μας από εδώ και πέρα για την παρουσία μας και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει απεργιακό υλικό, αφίσα και τετρασέλιδο και να μην το βλέπουν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα άρνησης. Πλειοψηφίες υπάρχουν. Έτσι είχε ονομαστεί και ο συγχωρεμένος. Εδώ έχουμε πλειοψηφία, καθορίζουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα το αφισβητήσει κανένας. Αλλά το απλώς στοιχειώδες δημοκρατικό είναι όταν βγαίνει κάτι να το βλέπουμε. Εγώ, μέχρι και στα δελτία τύπου που η ΑΔΔ έχει μια διαδικασία με τα email, δηλαδή όλοι έχουμε κινητά με τα email μας κτλ. Ό,τι πάει να βγει στην ΑΔΔ, το συμφωνούν, μπαίνει στο email, το βλέπουν όλοι στην παρατάξη, συμφωνούν ή δεν συμφωνούν και βγαίνει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να καθόμαστε ή να μας ενημερώνουν συνάδελφοι ότι βγαίνουν χαρτιά ή θέματα της Ομοσπονδίας τα οποία τα βλέπουμε στο ίντερνετ. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Θα το εκτιμήσετε εσείς, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως δεν μπορεί να συνεχιστεί η Ομοσπονδία, κατά την προσωπική μου άποψη, να γράφει πράγματα. Είτε για μικροκομματικούς λόγους ή για οτιδήποτε άλλο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ούτε στο θεσμικό ρόλο και να βάζει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καλό να το προστατέψουμε. Δεν κάνει καλό. Δεν είναι ώρα, Γιάννη. Αυτά είναι ζητήματα με το. Ναι. Όχι, όχι, δεν σε. Πρέπει λοιπόν να το προστατέψουμε σε ένα επίπεδο σεβασμού. Δεν γίνεται αυτή η διαδικασία να υπάρξουν αυτό το σκηνικό και να συνεχιστεί έτσι. Εμείς σαν παράταξη. Επειδή στην καρέκλα ήρθαμε, όπως και στην προηγούμενη περίοδο και στη θητεία μας, για να προσφέρουμε ένα έργο και να είμαστε συμμέτοχοι στη διαδικασία και λειτουργία της Ομοσπονδίας. Εάν είναι να είμαστε διακοσμητικοί, εμείς σαν παράταξη στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα επανακαθορίσουμε και τη θέση μας, εάν έχει νόημα να είμαστε στο Προεδρείο με τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν είμαστε εδώ για να έχουμε μια καρέκλα του Αντιπροέδρου, χάρισμα αν είναι να λειτουργεί η Ομοσπονδία έτσι. Εμείς είχαμε μάθει μια Ομοσπονδία με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και θεωρούμε ότι πρέπει να τα επαναφέρει στο προσκήνιο. Δεν κερδίζει κάτι η Ομοσπονδία. Και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να τελειώσει το σκηνικό με το βλέμμα
του Φλεβάρι του 17. Πρέπει να μπει στόπεδο. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη που έχει η Ομοσπονδία είναι να δρά μέσα από συλλογικές διαδικασίες και με συλλογικές αναφορές. Δεν βοηθάει κανέναν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος, δεν ξέρω, είχα ενημερωθεί ότι θα έμπαινε ένα ζήτημα για τα οικονομικά. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει σαν η Εκτελεστική Επιτροπή στο αμέσως χρονικό διάστημα, με βάση και με τον Ταμείο και με την κουβέντα που είχαμε κάνει, να υπάρξει μια ειδική συνεδρία της Εκτελεστικής, να συζητούν μερικά πράγματα όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομικάς. Δεν ξέρω αν το βάζει γιατί είχα μάθει έτσι από τον Αντρέα ότι θα, με τους επικεφαλείς, ότι θα έγινε μια κουβέντα. Δεν έγινε τίποτα. Θεωρώ όμως. Ναι, να υπάρξει μια ειδική συνεδρία της Εκτελεστικής για το ζήτημα αυτό, να το κουβεντιάσουμε για να ανοίξει αυτή η διαδικασία. Ναι, αυτό είναι, είναι εκτελεστική. Δεν είναι. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα μεγάλο. Πρέπει να πάμε στα ποδοράδια σωματεία. Πρέπει να αναδείξουμε ότι δεν είναι μονόδρομος αυτές οι πολιτικές και πρέπει να είναι το κυρίαρχο κομμάτι συνάδελφοι και φίλοι ότι πάμε σε μια λογική ρήξης και σύγκρουσης. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο στον δρόμο του κινήματος πέρα από τη λογική της σύγκρουσης. Θα είναι ένα σενάριο που πρέπει να το επιλέξουμε, γι' αυτό θέλουμε και τον χρόνο και τη διαδικασία για να κατανοήσουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι ότι ο μόνος δρόμος για να σταματήσει αυτή η επίθεση που δεχόμαστε είναι η διαδικασία της σύγκρουσης με όλη την κοινωνία απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές. Γιατί βάζουμε σαν στόχο και σαν κίνημα την ανατροπή αυτών των μνημονιακών πολιτικών. Έχουμε παρακαταθήκη τους αγώνες προηγούμενης περιόδους, έχουμε παρακαταθήκη το μεγάλο όχι στις 5 Ιούλη και έχουμε παρακαταθήκη τους αγώνες του συνεργαστικού κινήματος που όποτε επέλεξε με όρους κινήματος μαζικούς και με την κοινωνία δίπλα του να δώσει μάχης. Θυμάστε Γιαννίτση και οι περιόδους τις μεταγενέστερες έφερε αποτελέσματα. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε. Αυτή είναι η πρότασή μας για το πώς πρέπει να πορευτούμε και θεωρώ ότι στο διάστημα μέχρι τη μεγάλη κινητοποίηση η Ομοσπονδία μέσω της εκτελεστικής μπορεί να πάρει όλα τα μέτρα και να βάλει όλο αυτό το οργανωτικό πλαίσιο για να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ.